Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συμμετοχή 55 εκπροσώπων φορέων και θεσμών, στελεχών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών, ξεκίνησαν οι εργασίες του 14ου Πολυσυνεδρίου για την Καινοτομία και την Ανάπτυξη. Στο επίκεντρο η σημασία της καινοτομίας, το σύγχρονο επιχειρήν και η δυνατότητα χρηματοδότησης των νεοφυών και όχι μόνο επιχειρήσεων με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στα καινοτόμα μοντέλα επιχειρηματικότητας, τις ευκαιρίες, τις προοπτικές και τις νέες προκλήσεις για την Ελλάδα επικεντρώνονται οι εργασίες του 14ου Πολυσυνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη που διοργανώνει το πόρταλ kabusiness.gr. Μοναδικό στόχο έχει να δίνει βήμα σε ανθρώπους που καινοτομούν, επιχειρούν και επιμένουν ελληνικά στη χώρα. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να φύγουν, θέλουν να μείνουν και εμείς, σαν kabusiness.gr και η ομάδα μου, έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να τους βοηθούμε να δίνουν σάρκα και οστά στο εγχείρημά τους. 55 ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το Ισραήλ ανέδειξαν τους τρόπους δημιουργίας ενός σύγχρονου μοντέλου επιχειρηματικότητας και δεκάδες startupers παρουσίασαν τις ιδέες και τις δημιουργίες τους. I feel there's a great potential for startups in Greece. I feel that in tourism, in shipping, in agriculture, there's lots to be done and I hope that today to learn more and hopefully to contribute to the evolving atmosphere and ecosystem of startups in Greece. Εκτός από τη σημασία της καινοτομίας, στο επιχειρήν συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δίνουν τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία στην ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως είναι το crowdfunding. Είναι μια πλατφόρμα όπου οποιοδήποτε μπορεί να επενδύσει οποιοδήποτε ποσό προκειμένου να χρηματοδοτήσει μια ιδέα, μια επιχείρηση. Οι εργασίες του Πολυσυνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τη βράβευση ανθρώπων που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης.